Ένα σοκαριστικό τροχαίο έζησε σήμερα το πρωί, 18 ένατα, η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, για το οποίο μίλησε στον αέρα της εκπομπής του Αλφα, Σούπερ Κατερίνα. Η Κατερίνα καινούριο έκανε μία διαφορετική έναρξη αυτή τη φορά, καθώς η συνάδελφος της σώθηκε από θαύμα, εξομολογήθηκε και δεν θα μπορούσε να μην είχε Άγιο. Θα πάθετε σοκ με τις φωτογραφίες που θα δείτε. Είσαι καλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό, Υπερχικά η παρουσιάστρια και στην οθόνη φάνηκαν οι εικόνε με το αμάξι τη δημοσιογράφου μέσα στα χόρταρια και του πυροσβέστε να το ελέγχουν. Η εξομολόγηση τη Κατερίνα Παπακοστοπούλου για το τροχαίο τη. Συγγνώμη που σα αναστατώνω και αναστατώνω και του τηλεθεατέ. Παιδιά, δεν μπορώ. Είμαι οδηγό 30 χρόνια. Δεν μπορώ να διανοηθώ πω το έπαθα, γιατί είμαι καλή οδηγό και πρόσεχα και αυτό που με έσωσε ήταν η ζώνη και το ότι άνοιξαν οι αερόσακοι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους άντρες της πυροσβεστικής από το κοροπή που με βοήθησαν, έχασα κάπως τον έλεγχο. Δεν ξέρω αν έφταιγε και το οδόστρωμα που έχει πολύ υγρασία τώρα το ξημέρωμα ή αν εγώ, που δεν ήμουν αφηρημένη σε καμία περίπτωση και δεν έτρεχα γιατί ήμουν σε επαρχιακό δρόμο. Το έζησα σαν ταινία. Έπαιρνα τη μία ελιά μετά την άλλη. Άνοιξαν οι αερόσακοι, βούηζαν τα αυτιά μου. Ευτυχώς δεν πονούσα κάπου, έχω μόνο το μυϊκό πόνο στον αυχένα και την πλάτη. Σίγουρα μετά το πέρα τη εκπομπή θα πάω για εξετάσει. Θα έπρεπε να πάω αμέσω, αλλά έχω μιλήσει και με το γιατρό μου, εξομολογήθηκε στη συνέχεια εκείνη, δηλώνοντα ευγνώμη.